Bulldogs και Myrmidons έρχονται απόψε αντιμετωπίδο στο Μαζαράκι. Η πρώτη μάχη βγάζει νικητές τους Bulldogs, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Ο Γαλάνης στη γωνία τώρα, η εκτέλεση για τρεις, άστοχη από τον Λούβαρη. Δεν το σκορ προς τα Bulldogs, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην επίθεση. Το φάουλ, όχι η κατοχή, είναι για τους Myrmidons. Κοσκινάς τώρα κατεβάζει για τους φιλοξενούμενους. Γυρίζει ευστοχή. Βάρης αφήνει στον Γεωργόπουλο. Η μπάλα θα πάει στον Βασιλάκο, εκείνο σταματάει, εκτελεί για δύο, θα στοχίσει. Βάρης από κοντά θα στοχίσει, προσπαθεί εκεί για το rebound ο Γεωργόπουλος, η μπάλα θα καταλήξει σε χέρια αντιπάλων. Γαβάρης τώρα, Γαβάρης με συγχωρείτε, Πετρόπουλος με το δεξί, θα στοχίσει από κοντά. Έρχεται το επιθετικό rebound ωστόσο από τον Γαβάρη, εκτός οροπίας, ακόμα μια προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ τώρα. Θα πάρουν το φάουλ οι Myrmidons με τον Κοσκινά. Όχι, ο Βενέτης είναι, αν βλέπω σωστά. Ναι, ο Βενέτης είναι εκείνος που έχει στηθεί στην γραμμή των βολών και θα έχει τώρα την ευκαιρία για δύο βολές. 2-2 το σκορ, 7-32 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη, 2-2 τον Βενέτη. Το 2-4 θα πάρει την μπάλα ο Βασιλάκος. Βασιλάκος τώρα, Γεωργόπουλος πιέζεται, θα περάσει πάσα του εκεί από τον Πετρόπουλο. Άπλωσε το χέρι του ο παίχτης των Myrmidons και την έστειλε εκτός. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Η εκτέλεση λίγο πριν τη λήξη του χρόνου είναι εύστοχη για Χείρος Λουβάρη. Το φάουλ τώρα επάνω στον Ψήκο έγινε. Η μπάλα είναι για τους Myrmidons. Πετρόπουλος έλαβε, θέλει να περάσει για τον Ψήκο. Η πάσα του στον Γαβάρη. Πετρόπουλος από το ύψος των βολών θα στοχίσει. Κατεβάζει ο Βασιλάκος. Βασιλάκος. Μπάλα φτάνει στον Γεωργόπουλο. Γεωργόπουλος τώρα θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Το επιθετικό rebound για τους Bulldogs, δεν θα κρατήσουν για πολύ την μπάλα στην κατοχή τους. Θα γίνει το κλέψιμο. Κοσκινάς, Ψήκος. Ψήκος τώρα πάει μόνος του την φάση στο σίδερο.
Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Λουβάρη. Λουβάρης ξεφεύγει από την πίεση, πάει μόνος του, το φλότερ ευστοχώς για το 6-4. Ψικός θα πάρει από τον Πετρόπουλο, ο Πετρόπουλος και πάλι. Η διείσδυση δεν θα έρθει στο καλάθι, κόψιμο εκεί από τον Γαλάνη. Πετρόπουλος τώρα στην προσπάθεια, θα στοχίσει. Προσποίηση, βγάζει έξω ο Γαλανός, ο Βασιλάκος, συγχωρείτε, στην γωνία. Τώρα δεν είναι καλή η πάση του Λούβαρη, γίνεται το κλέψιμο από τον Ψίκο. Προποθέσεις μηδιασμού εδώ για τους Μέρμιντονς, ο Ψίκος θα πάρει το φάουλ από τον Γεωργόπουλο. Τρίτο ομαδικό των Bulldogs. Το σου του Ψίκου θα καταλήξει στο σίδερο και από εκεί μπάλα στα χέρια του Γεωργόπουλου. Βασιλάκος πιέζεται, βρίσκει το σου το Βασιλάκος, θα στοχίσει, μαζεύει το rebound ο Πετρόπουλος. Αφήνει στον Γαβάρη να κατεβάσει. Γαβάρης τώρα για τους Μέρμιντονς. Περνάει η πάσα του, το lay-up ήταν μια δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον Βενέτη. Κοπεί τώρα η πάσα εχνιδιασμού του Απέργη. Η μπάλα είναι στα χέρια του Κοσκινά. 4,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ψικός θα πάρει το σουτ. Με τη βοήθεια του ταμπλό θα καταλήξει το καλάθι μπάλα για το 6-6. Λουβάρης πάει μόνος του, θα κοπεί εκεί από τον Ψίκο. Προτίμησε να πάει μόνος του, φάση ο Λουβάρης και δέχτηκε το stop. Πετρόπουλος ψάχνει συμπαίκτη, του δίνει εκεί την επιλογή ο Γαβάρης. Το shoot εύστοχο μετά με τη βοήθεια του ταμπλό. Το δίποντο προσπερνάει τώρα η φιλοξενούμενη ομάδα, 6-8. Θα έρθει η ισοφάριση γρήγορα για το 8-8. Πετρόπουλος είχε χώρο μπροστά του, δεν είναι καλή πάσα του όμως. Θα κόπει από τον Γαλάνη. Γρήγορα τώρα στην επίθεση οι Bulldogs. Και ο Γεωργόπουλος είναι εκείνος που θα πάρει το φάουλ. Ο Απέργης θα καθίσει στον πάγκο. Στη θέση του πέρασε ο Τζόρτζ. Ναι, 8 το σκορ. Προβάδισμα για τους Bulldogs. Κοσκινάς αφήνει στον Ψίκο. Κοντά στη ρακέτα η προσπάθεια, στοχή από τον Φόσκολο. Καταλήγει εκτός η μπάλα στα χέρια των Bulldogs, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. 2:55 για το πρώτο δεκάλεπτο. Παρεμβαίνει εκεί ο Ψίκος και πετάει εκτός την μπάλα. Σταματάει την προσπάθεια του Βασιλάκου. Γαλάνη στην επαναφορά, η μπάλα έξω. Γεωργόπουλος πάει μόνος του με το δεξί, θα τελειώσει τη φάση. 11-8. Ζητάει screen και το παίρνει ο Γαβάρης, αλλά αντικανονικά ο διαιτητής δίνει το επιθετικό φάουλ.
Κατοχή είναι και πάλι για τους Bulldogs. Με τον George να κατεβάζει. Λουβάρης κλείνεται και από δύο. Πάση του θα καταλήξει τον Γεωργόπουλο. Λουβάρης θα πάρει την προσπάθεια και θα την βάλει. Για το 13-8. Κοσκινάς οργανώνει. Κοσκινάς παίρνει και το screen. Αλλαγή τώρα στο μαρκάζεμα του Κοσκινά. Πάνω ότι είναι ο Γαλάνης. Εκτελεί μπροστά από τον Γαλάνη ο Κοσκινάς. Θα στοχίσει. George μαζεύει το rebound. Στην επίθεση τώρα οι Bulldogs. Γυρίζει ωραία κίνηση εδώ από τον Λούβαρη. Μαζεύει ο ίδιος το rebound. Πιέζεται από τον Ψικό. Βασιλάκος σταματάει. Εκτελεί ευστοχή. Στη λήξη του χρόνου ο Βασιλάκος για το 15-8. Και έχουμε το time out. Συνέχεια τώρα στην δράση. 15-8 στο συν 7 οι Bulldogs. Η μπάλα πάει κοντά στην ρακέτα για τους Mermidons. Στο επιθετικό rebound η μπάλα παραμένει στους φιλοξενούμενους, ωστόσο έχουμε παράβαση και έτσι θα έρθει η αλλαγή κατοχής. Δεν πήραν κάτι από τη συγκεκριμένη φάση οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι παραμένουν πίσω με 1 και 10. Να απομένει στο πρώτο δεκάλεπτο. George σαν συμπαίκτη βρίσκει ωραία συνεργασία εδώ. Θα έρθει ωστόσο και το κόψιμο από τον Ψίκο. Ακόμα μια καλή άμυνα από τον ψηλό των Mermidons. Δεν έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο λεπτό. Ψικός πάνω τον Λούβαρη. Η μπάλα θα περάσει για τον Φόσκολο. Καταλήγει στο έδαφος εκείνος. Μετά από μια σύγκρουση με τον συμπαίκτη του θα πάρει το φαουλ ο Φόσκολος. Τέταρτο ομαδικό των Bulldogs. Ψίκος πάει μόνο στη φάση. Δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Μπάλα στα χέρια του Γεωργόπουλου. 30 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Γεωργόπουλος απέναντι μια ψηλή πάσα για τον Βασιλάκο. Βασιλάκος προσποιείται. Γεωργόπουλος είναι ανενόχλητος στο έξω. Δεν θα προτιμήσει να σουτάρει. Γαλάνης για δύο, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. 11 δευτερόλεπτα τώρα για τους Mermidons. Κοσκινάς, η προσποίηση, η εκτέλεση τώρα λίγο πριν τη λήξη του χρόνου. Είναι άστοχη από τον Γαβάρη. Και έχουμε το τέλος της πρώτης περίοδου. Bulldogs Mermidons 15-8. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο με τους Mermidons. Ναι, είναι στην επίθεση οι Mermidons που βρίσκονται πίσω με 15-8. Τώρα θα μειώσει ο Ψίκος με αυτό το καλάθι σε 15-10. Μπράβο, Διαμαντής. Εκτέλεση για τρεις από τον George, είναι άστοχη. Βενέτης πάει από τα δεξιά, θα στοχίσει. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του George, ο οποίος φτιάχνει την επίθεση των Bulldogs. Και το foul τώρα επάνω στον Λούβαρη. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Bulldogs, οι οποίοι έχουν 16 δευτερόλεπτα τώρα. Θετικό rebound από τους Bulldogs, δεν θα κρατήσουν για πολύ την μπάλα. Θα γίνει το κλέψιμο. Βενέτης αφήνει στον Ψίκο. Από εκεί μπάλα στον Γαβάρη. Ψίκος θα πάρει το τρίποντο από αρκετά μακριά, στο σίδερο προσπάθειά του George. Γρήγορα στην επίθεση τώρα οι Bulldogs. Με τον Βασιλάκο θα στοχίσει εκείνο στην προσπάθειά του. Πήγε μόνο στο Βασιλάκος.
Βενέτης σκεί τον Φόσκολο, εκείνος θα πάει προς την ρακέτα. Μια μεγάλη πάσα τώρα για τον Βασιλάκο. Ωραία συνεργάζεται εκείνος με τον Γεωργόπουλο, με τον Απέργη, με συγχωρείτε. Αλλά εκείνος θα κάνει τα βήματα. 15-10 παραμένει το σκορ. Πετρόπουλος τώρα επιστρέφει στο παρκέ στη θέση του Γαβάρη. Ψικός θα πάει καταλήξει στον Πετρόπουλο, η πάση του, αν και σημάδευε τον Φόσχολο. Γυρίζει ο Πετρόπουλος, θα πάρει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τους Bulldogs. Ένα. Έχουν και οι Myrmidons. Ο Πετρόπουλος τώρα στην γραμμή των βολών. Θα στοχίσει στην πρώτη. Που τη δεύτερη θα καταλήξει μέσα στο καλάθι. Λουβάρης κατεβάζει γρήγορα στον επίθεση Bulldogs και ο Λουβάρης είναι εκείνος που θα πάρει το επιθετικό rebound από τον Απέργη. Από την προσπάθεια του Απέργη θα την αφήσει στο καλάθι για το 17-10. Βενέτης θα πάρει την προσπάθεια, στο σίδερο θα καταλήξει. Το rebound θα έρθει από τον Απέργη, ο οποίος θα αφήσει στον Βασιλάκο. Βασιλάκος στα δεξιά, ο Τζόρτζ. Λουβάλης τώρα έχει μπροστά τον Απέργη, έρχεται και ο Πετρόπουλος για βοήθεια. Θα γίνει το κλέψιμο από τους Myrmidons. Βγαίνει η άμυνα εδώ από τους φιλοξενούμενους. Πετρόπουλος πατάει γερά, εκτελεί με το δεξιά στοχά. Το rebound θα έρθει από τον Διαμάντη. Λουβάρης μπερδεύεται εκεί, τον παρεμπόδισε ο αντιπαλός του, θα γίνει το κλέψιμο. Καλή πάσα εδώ για τον Βενέτη. Ψικός αφήνει στον Κοσκινά. Δεν θα βγει συνεργασία Κοσκινά Πετρόπουλου, η μπάλα είναι εκτός, αλλά παραμένει στα χέρια των Myrmidons. Στη θέση του Λουβάρη τώρα θα πέρασει ο Γεωργόπουλος. Ψικός παίρνει, εκτελεί και ευστοχή. 17-12. Από τον Ψικό. Απέργει στην γωνία. Πετάει απέναντι για τον Γεωργόπουλο. Την μπάλα φτάνει κοντά στη ρακέτα, δεν εκτελεί σωστά ο Διαμάντης. Κάπως βιαστική απόφαση του παίχτη των Bulldogs. Ακόμα μια άστοχη επίθεση των Myrmidons. Γρήγορα στην επίθεση τώρα οι Bulldogs. Σταματάει και εκτελεί ο Βασιλάκος για το 19-12. Κάτι που αναγκάζει τους Myrmidons να καλέσουν time out. Myrmidons τώρα στην επίθεση. Στο 19-12 το σκορ. Στο συν 7 οι Bulldogs. Παρεμβαίνει και ο Γεωργόπουλος. Θα πετάξει εκτός την μπάλα. 12 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Βενέτης έρχεται εκεί να πάρει. Βενέτης σταματάει, εκτελεί μόνος του. Θα στοχίσει επιθετικό rebound από τον Γαβάρη. Ωστόσο θα δώσει την μπάλα σε αντίπαλο και την ευκαιρία τώρα στους Bulldogs να τρέξουν για ακόμα μια φορά. Σταματάει, εκτελεί και αστοχεί. Ωστόσο ο Βασιλάκος. Πιέζει εκεί τον αντίπαλό του. Ο Σκινάς κρατάει την μπάλα έξω για τρεις. Καλός Ακάς, αστοχός. Πάλι στους Bulldogs και έχει ανοιχτό γήπεδο τώρα η γήπεδουχος ομάδα με τον Βασιλάκο να μην δυσκολεύεται να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 21-12. Στο συν 9 πλέον οι Bulldogs. Δεν βρίσκουν αντίσταση μέχρι στιγμής από την άμυνα των Myrmidons. Ο Πετρόπουλος
γυρίζει από τα δεξιά, θα στοχίσει. Η μάχη για το rebound, βγάζει νικητή τον Διαμάντη. Βγαίνει ακόμα μια άμυνα των γηπεδούχων. Ωραία συνεργασία η οποία θα βγάλει κάτω από το αντίπαλο καλά στο χαπέρι και εκείνος θα στοχίσει από κοντά, δεν καταφέρει να τελειώσει την φάση. Ο Σκινάς θα πάρει το τρίποντο, πολύ ψηλό το σούτ του. Απέργης, Βασιλάκος, σταματάει, θα πάρει την προσπάθεια, θα καταλήξει το σίδερο, ο Τζόρτζ, από τα χέρια του Τζόρτζ τώρα θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Ψήκω στη θέση του Πετρόπουλου. Στη γωνία η εκτέλεση για τρεις, θα μπει στο καλάθι από τον Καλόσακα. Για το 21-15. Απέργει στη γωνία, θέλει να απαντήσει και θα το κάνει. 24-15 από το τρίποντο του Απέργει. Ακόμα ένα τρίποντο τώρα, άστοχο αυτή τη φορά για τους Mermidons. Τρέχει ο Βασιλάκος, θα πάρει το φάουλ. Ξεχύθηκε εκεί στην επίθεση ο Βασιλάκος, έβγαλε τρεξίματα. Γενικά όποτε βρίσκουν ευκαιρία θέλουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Διαμάντης ψάχνει επιλογές. Γεωργόπουλος θα πάρει από την κορυφή το τρίποντο και θα το βάλει και ο Γεωργόπουλος. Δεύτερο σέρι τρίποντο των Bulldogs. Μουσική 27-15 το σκορ, στο συν 12 πλέον οι γηπεδούχοι. Εδώ κόβει αρχικά ο Τζόρτζ, έρχεται και εκεί ο Διαμάντης να βάλει δύσκολα στην επίθεση των Mermidons. Μουσική 13 δευτερόλεπτα τώρα, η εκτέλεση έφτασε από τα πλάι. Ο Βενέτζης βρίσκει στόχο. Για το 27-17 Βασιλάκος στη γωνία, ο Διαμάντης θα πάρει το σουτ, θα καταλήξει το σίδερο η προσπάθειά του. Γρήγορα το σουτ μέσα, διαχείρος Γαβάρη. Καθήρια το Mermidons και πάλι μπάλα. Μετά την άσχημη προσπάθεια των Bulldogs. Καλώς ακάς το αφήνουν χώρο, δεν θα τον εκμεταλλευτεί. Βασιλάκος ζητάει και παίρνει ο Τζόρτζ. Και πάλι στον Βασιλάκο η μπάλα, Τζόρτζ. Η εκτέλεση είναι άστοχη. Εισπράττει ωστόσο το χειροκρότημα από τον πάγκο. Μπαλά φτάνει στον ψίκο, εκείνος θα κάνει βήματα. Λάθος εδώ από τους Mermidons, οι οποίοι χαρίζουν και πάλι την κατοχή στους Bulldogs. 27-19 το σκορ παραμένει. Με 1-24 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Γεωργόπουλος, αλλάζουν την μπάλα έξω από το τρίποντο οι Bulldogs. Άστοχη η προσπάθεια του Διαμάντη. Η εκτέλεση από το πλάι είναι άστοχη από τον Κοσκινά. Θα γίνει ωστόσο το κλέψιμο των Mermidons. Συμβάλλει και πάλι στον Κοσκινά. Ψικός Βενέτης είναι μόνος του. Θα το πάρει και θα το βάλει. 27-21. Στους 6 πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι.
40 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι το ημίχρονο. Γεωργόπουλος, Διαμάντης, θα γίνει το κλέψιμο εκεί από τον Γαβάρη. Τον πιέζει ο αντίπαλός του και τον αναγκάζει να πατήσει γραμμή. Λάθος εδώ από τον Γαβάρη. Έπιασε τόπο η πίεση του Τζόρτζ. Το 28 δευτερόλεπτα, 14 για τους Bulldogs. Γεωργόπουλος, Βασιλάκος στη γωνία, ο Διαμάντης το σκέφτηκε για λίγο, δεν το πήρε. Τζόρτζ, ένα δευτερόλεπτο, δεν έχει το ρολόι. Γίνεται και το κλέψιμο από τον Βενέτη, η μπάλα είναι για τους Mermidons. Καθώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος επίθεσης των γηπεδούχων. Έτσι, 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Mermidons. Παίζουμε κανονικά. Καλό Σακάς, τον αφήνουν εκεί οι αντίπαλοι και τους τιμώρει. 27-24 από το τρίποδο του Καλό Σακά. Εδώ παραλίγο το Βενέτης να κάνει και το κλέψιμο. Και έχουμε το τέλος της δεύτερης περίοδου. 27-24. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο με τους Bulldogs να βρίσκονται στην επίθεση. Οι Bulldogs οι οποίοι βρίσκονται στο συν 3 προηγούνται με 27-24 απέναντι στους Mermidons. Οι Mermidons οι οποίοι θέλουν να σηκώσουν κεφάλι μετά τις δύο σερίτες. Η εκτέλεση τώρα έφτασε από τον Βενέτη για το 27-26 στον πόντο πλέον το μάτς. Από την άλλη, οι Bulldogs έχουν χτίσει ένα θερή νικηφόρο με τρεις θερή νίκες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Εδώ ο Βασιλάκος θα ευτοχίσει για το 29-26 και σήμερα θέλουν να δώσουν συνέχεια στις νίκες. Καλός Ακάς έχει πάνω τον Απέργη, προτιμάει να παίξει έξω. Μπερδεύονται εκεί λίγο στην επίθεση Mermidons, παρεμβαίνει η άμυνα των Bulldogs και θα γίνει τελικά το κλέψιμο. Πιέζεται ο Γεωργόπουλος, θα βρει συμπαίκτη. Bulldogs τώρα στην επίθεση. Βασιλάκος θα πάρει το follow από τον Κοσχινά. Παρά λίγο να πετύχει το καλάθι. Δύο βολές τώρα για τον Βασιλάκο. Οι Bulldogs με Απέργη, Βασιλάκο, Γαλάνη, Γεωργόπουλο και Λούβαρη. Από την άλλη οι Mermidons με Βενέτη, Κοσκινά, Ψικό, Καλόσακα και Γαβάρη στην πεντάδα τους. Καλός Ακάς, θέλει να πλησιάσει τη ρακέτα, θα πάει όλο το δρόμο, θα πετύχει το καλάθι. 31-28 από τον Καλός Ακά. Ένα αρκετά δυνατό παίχτη. Βήματα τώρα από τον Λούβαρη. Έχασε εκεί την ισορροπία του από την πίεση της αντίπαλης άμυνας. Ευκαιρία τώρα είτε να πλησιάσουν είτε να εσωφαρίσουν οι Mermidons. Γαβάρης ζητάει ο καλός Ακάς και παίρνει. Έχει απέναντι τον κοντύτερο Απέργη. Θα πάρει το φαουλ ο καλός Ακάς. Άρα εκεί τώρα για τους Bulldogs στη θέση του Τζόρτζ ο Διαμάντης. Στην επαναφόρα τώρα η Mermidons, καλός Ακάς έχει μπροστά τον Διαμάντη τώρα. Πέρασε στο παιχνίδι ο ψηλός των Bulldogs ώστε να πάει πάνω στο μαρκάρισμα του δυνατού παίχτη των Mermidons. Να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα.
Καλόσακα, πάει μόνο του, θέλει να βρει τον ψίκο, η μπάλα καταλήγει και πάλι στο Καλόσακα, δεν θα καταφέρει να εκτελέσει από κοντά εκείνο. Καλόσακα τώρα. Η μπάλα έξω, πριν προσποίηση, εκτέλεση για δύο, αστοχή. Μαζεύει το rebound ο Γεωργόπουλος. Βασιλάκος πιέζεται και θα πατήσει γραμμή. Έχει αποτέλεσμα εδώ η πίεση του Κοσκίνα. Αναγκάζει τον αντίπαλό του να πατήσει την πλάγια γραμμή. Και έτσι η κατοχή είναι και πάλι για τους Mermidons. Γαβάρης. Παίρνει ο Βενέτης, θα αφήσει από εκεί στο πλάι. Σήκω τώρα, θέλει να παίξει με την πλάτη. Θα χάσει την μπάλα γρήγορα στην επίθεση τώρα οι Bulldogs. Πάει μόνο στο Λούβαρη, θα ευστοχίσει. 33-28. Από την προσπάθεια του Λούβαρη. Καλόσακας. Δύσκολη προσπάθεια, δεν θα βρει στόχο. Και πάλι ο Καλόσακας κλείνεται εκεί από δύο. Βενέτης, βήμα πίσω, βρίσκει τον Γαβάρη. Το σκέφτηκε για εκείνον, λέει λίγο εκείνος. Ακόμα ένα ευθετικό rebound από τον Καλόσακα. Δεν περνάει πάση, του παρεμβαίνει και ο Διαμάτης και κλέβει. 2-2 τώρα στην επίθεση, έρχεται και τρίτος παίχτης των Mermidons. Βασιλάκος. Σφυρίγμα, έχουμε φάουλ πάνω στον Βασιλάκο. Σταματάνε την επίθεση των Bulldogs οι φιλοξενούμενοι. Βασιλάκος σε φεύγει ωραία, θα πάρει και το φάουλ τώρα από τον Γαβάρη. Με μια ωραία κίνηση απέφυγε εκεί την πίεση του αντιπάλου του. Τρίτο φάουλ των Mermidons, για τους οποίους θα περάσει τώρα στο παρκέ ο Πετρόπουλος. Θα καθίσει τον πάγκο ο Γαβάρης. Γεωργόπουλος τώρα οργανώνει την επίθεση των Bulldogs, οι οποίοι παραμένουν σταθερά μπροστά. Βασιλάκος, υποπίεση, θα στοχίσει, παλεύει και για το επιθετικό rebound και θα το πάρει ο Απέργης. Ανενόχλητος για τρεις ο Λούβαρης, άστοχος. Στην επίθεση γρήγορα ο Βενέτης, θα του κάνει το χατήρι μπάλα να καταλήξει μέσα στο καλάθι. 33-30. Στους τρεις η διαφορά. Βλέπει τον συμπαίκτη του ο Λούβαρης, ωστόσο ο Βασιλάκος δεν θα εκτελέσει σωστά. Σκινάς παιδεύει λίγο εκεί τον Βενέτη, καταφέρει να συγκρατήσει ο παίκτης των Mermidons, θα πάρει και το τρίποντο, θα το βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό, θα ισοφαρίσει 33-33 ο Βενέτης και θα αναγκάσει τους Bulldogs να καλέσουν time out. Οι Mermidons έχουν επιστρέψει, έχουν σοφαρίσει το match, όλα στο 33. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Bulldogs σε αυτή την επιστροφή των αντιπάλων τους. Bulldogs τώρα με τον Βασιλάκο, ζητάει το screen και το παίρνει. Βασιλάκος, Λουβάρης, 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να δει το ρόλο ο Λουβάρης, εκτελεί στη λήξη του χρόνου, θα πετύχει το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον Λούβαρη, η οποία θα καταλήξει εντός καλαθιού. 35-33, προβάδισμα και πάλι για τους Bulldogs. Θα έρθει απάντηση γρήγορα γρήγορα από τον Καλόσακα. Εδώ 35-35. Η εκτέλεση για τρεις, εύστοχη, εκτελεί εκεί ο Λούβαρης. 38-35 στο συν 3 και πάλι οι Bulldogs. Βενέτης κλείνεται εκεί από 2, βγαίνει άμυνα των γηπεδούχων. Βασιλάκος απεργής από την γωνία, θα πάρει το shoot, θα στοχίσει, ψήκω στο rebound. Κοσκινάς, δεν το σκέφτηκε ούτε λεπτό. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια των Bulldogs, συγκεκριμένα του Γεωργόπουλου. Βασιλάκος τώρα,
Βασιλάκος, να δούμε αν θα πάει μόνος του. Θα πάει μόνος του, δεν θα πετύχει το καλάθι. Έρχεται και ο Πέρκης να γράψει το rebound. Η μπαλά έξω. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Bulldogs. Βασιλάκος θα πάρει και σε αυτή την επίθεση. Όχι, δίνει στον Απέργη, του φεύγει εκεί λίγο η μπάλα. Δεν εκτελεί καλά ο Απέργης. Πετρόπουλος από κοντά θα δεχτεί το κόψιμο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία άμυνα εδώ από τον Γεωργόπουλο. Στον εχνιδιασμό τώρα οι Bulldogs. Καλάθι και φάουλ. Καταλήγει τελικά στο καλάθι μπάλα. Μετά από μια μικρή περιπέτεια. 40-35 στο συν 5 οι Bulldogs. Με τον Βασιλάκο να πετυχαίνει το καλάθι, να παίρνει και την έξτρα βολή. Θα τη βάλει για το 41-35. Ξεφεύγουν και πάλι στους 6 οι γηπεδούχοι. Βγάζουν αντίδραση μετά την επιστροφή των Mermidons και με κάποιες καλές άμυνες έφτασαν να προηγούνται τώρα και πάλι με 6 πόντους. Καλός ακαστόρα Βενέτης από τα δεξιά, η εκτέλεση αστοχή, το rebound στα χέρια των Bulldogs και συγκεκριμένα του Απεργή. Γεωργόπουλος καταφέρει να συγκρατήσει. Λουβαρίς θα πάρει και αυτό το τρίποντο, δεν θα το βάλει αυτή τη φορά. Καλός Ακάς για 3, εύστοχος, εκτελεί από αρκετά μακριά ο καλός Ακάς. 41-38. Ψήφο στο rebound μετά την άστοχη προσπάθεια των γηπεδούχων. Ευκαιρία να πλησιάσουν ξανά οι φιλοξενούμενοι. Πετρόπουλος, ψήφος, έχει μπροστά του τον Λουβάρη, θα περάσει για τον καλός Ακά. Καλός Ακάς θα πάρει και αυτή την προσπάθεια, δεν θα την βάλει τώρα. Η μπάλα είναι για τους Bulldogs, καθώς κατέληξε εκτός από τα χέρια του Πετρόπουλου. 2 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Βασιλάκος θα πάρει το φαουλ από τον Ψήκο. Συμπλήρωσαν τα 5 ομαδικά οι φιλοξενούμενοι και έτσι ο Βασιλάκος θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχο και στη δεύτερη. 43-38 από τις δύο εύστοχες βολές του Βασιλάκου. Γαλάνης τώρα επιστρέφει στο παρκέ για τους Bulldogs. Γαβάρης δίνει στον Πετρόπουλο και πάλι ο Γαβάρης ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Βενέτη, ανενόχλητος εκείνος θα πάρει το δίποτο, θα στοχίσει. Καλόσακας στο επιθετικό rebound, εκτελεί μόνο στο Καλόσακας, θα στοχίσει και η μπάλα καταλήγει εκτός από τα χέρια του Γαβάρη. Για δύο γρήγορα στην επίθεση από τον Λουβάρη για το 45-38. Έχει δώσει πολλές λύσεις στην επίθεση των Bulldogs ο Λουβάρης στο σημερινό παιχνίδι. Καλώς Ακάς εκεί παιδεύει λίγο τον αντίπαλό του. Θα του κάνει το φάουλ ο Λουβάρης. Βενέτης υποδέχεται. Γαβάρης υποπίεση, θα εκτελέσει άστοχα. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Γεωργόπουλου. Πιέζεται εκείνος στο κατέβασμά του. Δίνει στον Λουβάρη από το πλάι εκείνος. Ακόμα ένα καλάθι από τον Λουβάρη. Ασταμάτητος στην επίθεση ο παίχτης των Bulldogs. Από το πλάι η εκτέλεση, θα του κάνει το χατή να καταλήξει εντός η μπάλα. Γαβάρης για 2, 47-40. Γρήγορα θα έρθει, απάντηση όχι. Μπάλα στα χέρια των Mermidons.
οι οποίοι έχουν 15 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεσή τους. Τέταρτο φάουλ τώρα των Bulldogs. Σηκώστε λαβή τον Πετρόπουλο, θα περάσει πάσα του καθώς παρεμβαίνει εκεί ο Γαλάνης. 11 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Mermidons, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 7. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Στην επαναφορά τώρα οι κινήσεις, δεν βλέπει κίνηση ο Γαβάρης, βρίσκει τον Πετρόπουλο. Στο δευτερόλεπτα, καλό Σακάς. Έχουμε αντικανονικό σκριν εκεί από τον Πετρόπουλο και επιθετικό φάουλ. Κερδίζει το φάουλ ο Λούβαρης και δίνει επίθεση 5 δευτερόλεπτων τώρα και στην ομάδα του. Πέντε δευτερόλεπτα τώρα για τους Bulldogs. Μπέλα φτάνει στον Απέργη, γυρίζει, εκτελεί υποπίεση, θα στοχίσει. Ένα σου τώρα όχι θα γίνει, αλλά εκτός χρόνου. Παράλληλα να καταλήξει το καλάθι η προσπάθεια του Βενέτη, ωστόσο δεν θα μέτραγε. Τέλος λοιπόν της τρίτης περίοδου, Bulldogs Mermidons 47-40. Ξεκίνησε μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο. 47-40 το σκορ. Στο συν 7 οι Bulldogs. Η εκτέλεση γρήγορα από τον καλό Σακά για το 47-43. Ό,τι αντίδραση έχουν να βγάλουν οι Mermidons θα πρέπει να την βγάλουν στα επόμενα. 9-37. Από την άλλη οι Bulldogs θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν το υπέρ του προβάδισμα. Εδώ ακόμα ένα λάθος. Βενέτης πάει μόνος του, θα τελειώσει την φάση. 47-45. Στους δύο πλέον η διαφορά. Ξεκινάνε δυνατά το τέταρτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι. George πάνω τον καλό Σακ, αφήνει στον Γεωργόπουλο. Γεωργόπουλος, Λουβάρης τώρα. Σήκωσε τον, πιέζει, τον περνάει ο Λουβάρης. Χαμηλά το φάουλ είναι νομίζω. Ναι, χαμηλά είναι. Θα πάνε στην επαναφορά οι γηπεδούχοι. Γεωργόπουλος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Έτρεξε ο ίδιος να πάρει το rebound. Συγκρούστηκε εκεί με τον Απέργη. Ψήκος. Ευκαιρία τώρα ακόμα και να περάσουν μπροστά οι Mermidons. Καλός Ακάς. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλο από τον Γαλάνη. Πρώτο ομαδικό τώρα και για τους Bulldogs. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες. Ο Κοσκινάς εξετάζει τις επιλογές του. Ο Κοσκινάς δείχνει την κίνηση που θέλει να κάνει στον παίκτη του, όμως η πάση του δεν είναι καλή. Δεν θα φτάσει εκεί στον Γαβάρη. Γαλάνης δίνει στον Λούβαρη, ακόμα μια λύση από τον Λούβαρη στην επίθεση. 49-45. Πραγματικά πολύ καλό σήμερα ο παίκτης των Bulldogs. Ο Ψήκος δεν θα βρει απάντηση από το τρίποντο. Απέργης πάει μόνος του υπό την πίεση του Βενέτη. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Γαβάρη. Ηρεμή εκείνος τον ρυθμό. Βενέτης γυρίζει ωραία. Θα παραλίγο εδώ να έχουμε ένα πολύ ωραίο καλάθι. Δεν καταφέρει να τελειώσει σωστά τη φάση ο Βενέτης. Γεωργόπουλος τώρα βγαίνει για να πάρει ο George. Απέργης, Γαλάνης, παρεμβαίνει και ο Βενέτης. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Bulldogs. 4 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους, πρέπει να βγάλουν μια γρήγορη επίθεση. Παίρνει ο George, εκτελεί κιόλας λίγο πριν τη λήξη του χρόνου. Κακό το σούτ του, καταλήγει airball. Βγαίνει άμυνα των Mermidons. Ψήκος βγάζει και πάλι έξω.
Αβάρης. Έχουμε βήματα από τον παίχτη των Mermidons. Λάθος τώρα, δεν εκμεταλλεύονται αυτή την φάση φιλοξενούμενη. Την μπάλα είναι και πάλι για τους Bulldogs, 7 και 20 ακόμα στο παιχνίδι. Στο συν 4 η γηπεδοχή, 49-45. Απέργης έχει πάρει θέση εκεί στην αντίπαλη ρακέτα, καλάθι και φάουλο από τον Απέργη. Γύρισε, εκτέλεσε σωστά. Έτοιμος για την βολή τώρα ο Απέργης. Θα τη βάλει. 52-45 στο συν 7. Οι Bulldogs. Ο Σκινάς. Καλός Ακάς. Καλός Ακάς, παρεμβαίνει εκεί ο Απέργης. Η μπάλα είναι για τους Bulldogs. Βγαίνει ακόμα μια άμυνα εδώ από τους γηπεδούχους. Ακόμα ένα λάθος των Mermidons. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για να μειώσουν. George. George χάνει για λίγο την μπάλα, πατάει και γραμμή. Αλλαγή κατοχής. Ο Σκινάς. Ζητάει ο καλός Αχασπέρνη, θέλει να βάλει πλάτη, ποστάρει τώρα τον Λούβαρη. Και έχουμε το φάουλ από τον Λούβαρη, ο οποίος θα βρίσκει λίγο σκούρα εκεί στο μαρκάρισμα. Καθώς πρόκειται για έναν αρκετά δυνατό παίχτη, όταν μιλάμε για τον Καλόσακα, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, γυρίζει, δύσκολη προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ. Αυτή την φορά έγινε από τον Γαλάνη. Ναι, διαμαρτύρεται και εκείνος στον διαιτητή για τη συγκεκριμένη απόφαση. Ο Καλόσακα βρίσκεται ήδη στην γραμμή των βολών και έχει την ευκαιρία τώρα να ρίξει την διαφορά. Θα βάλει την πρώτη. Θα χάσει τη δεύτερη. Μια στις δύο, ωστόσο θα έρθει ο Βένετς εκεί να πάρει το επιθετικό rebound. Δεν θα πέρασει, πάσα του από τον Γεωργόπουλο. Λουβάρης τώρα. Βγάζει για τον Γεωργόπουλο, πάει μέχρι το τέλος εκείνος, θα πετύχει το καλάθι για το 54-46. Ο Σκινάς του δίνει το screen ο Γαβάρης, ο Σκινάς συνεχίζει. Μπαλά θα καταλήξει στον Ψήκο. Ο Σκινάς, 5 δευτερόλεπτα. Περνάει από την τρύπα της αντίπαλης άμυνας, Ψήκος για 3, άστοχος. Μαζεύει το rebound ο Γαλάνης και αφήνει στον Γεωργόπουλο να κατεβάσει. 5 και 35 ακόμα. Λουβάρης. Λουβάρης απέναντι στον Βενέτη. Το σούτ υποπίεση είναι άστοχο. Πόδι τώρα από τον Γεωργόπουλο. Το 54-46 παραμένει. Bulldogs με ρεκόρ 8-3. Θέλουν απόψε να συνεχίζουν το σερί των νικών τους. Από την άλλη, οι Mermidons θέλουν να βάλουν τέλος στις συνεχόμενες ήττες. 2 μετράνε μέχρι στιγμής, για 3 τώρα ο καλός Ακάς, εύστοχος! Δίνει ανάσα στην ομάδα του. Με αυτό το τρίποντο για το 54-49. Στους 5 η διαφορά. Λουβάρης. Παίρνει το φάουλ τώρα από τον Γαβάρη. Τρίτο ομαδικό των Mermidons. 3. Έχει και η γηπεδούχος ομάδα.
Ήταν το πέμπτο φάουλ μάλιστα του Γαβάρη και θα κάτσει στον πάγκο. Στη θέση του πέρασε ο Πετρόπουλος. Τζόρτζ. Λουβαρίς. Δεν περνάει η πάσα του, θα γίνει το κλέψιμο από τους Μέρμιντονς. Κοσκινάς τώρα κατεβάζει. Ψικός εκτελεί για δύο, θα ευστοχίσει. 54-51 από τον Ψίκο. Στους τρεις πλέον η διαφορά, έχουμε παιχνίδι. Λουβαρίς, Γαλάνης, εκτελεί ο Γαλάνης. 56-51. Καλό Σακάς το θέλει και αυτό, θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Μαζεύει το rebound ο Γαλάνης και αφήνει στον Απεργή. Και από εκείνος με τη σειρά του στον Λουβαρί. Στους 5 και πάλι διαφορά. Απεργής. Τζόρτζ. Βγάζει έξω για τον Γεωργόπουλο. Λουβαρίς τώρα. Ζητάει και παίρνει ο Γαλάνης. Να δούμε αν θα αποστάρει. Οστάρει εκεί τον αντιπαλό του. Γυρίζει, θα στοχίσει. Μαζεύει το rebound ο Πετρόπουλος. Βενέτης. Πάσα καταλήγει στον Ψίκο. Βενέτης. 12 δευτερόλεπτα για τους Μέρμιντονς. Καλόσακας. Πάει πάνω του ο Γαλάνης. Τον περνάει ο Καλόσακας. Θα βγάλει και για τον Πετρόπουλο από τα δεξιά. Εκείνος κλείνεται από δύο. Θα γίνει το λάθος. Η μπάλα είναι για τους Bulldogs. Θα γίνει το κλέψιμο και στην αντίπαλη ρακέτα τώρα ενόχλη του Απέργης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 58-51. Και έχουμε το time out. Η δράση συνεχίζεται με 3 και 13 να απομένουν στο 4ο δεκάλεπτο. Οι Bulldogs ξέφυγαν και πάλι στο συν 7. 58-51 δείχνει το σκορ. Ενώ θα γίνει και πάλι το κλέψουμε ακόμα μια καλή άμυνα εδώ των γηπεδούχων. Ο Απέργης γράπωσε την μπάλα από το χέρι του Καλόσακα. Λουβαρίς προσποιείται, έχει μπροστά του μόνο μαύρες εμφανίσεις. Βρίσκει εκεί τον Γαλάνη, ανενόχλητος εκείνος να στοχίσει. Βενέτης τώρα. Ό,τι έχουν να κάνουν τώρα θα πρέπει να το κάνουν γρήγορα. Οι Μέρμιντονς καθώς απομένουν ακόμα 2,5 λεπτά. Πετρόπουλος θα εκτελέσει από το ύψος των βολών. Με την πορεία του απλό θα καταλήξει το καλάθι. Καλόσακας θα πάρει το φάουλ τώρα. Μετά από ακόμα ένα επιθετικό rebound του ψηλού των Μέρμιντονς. Τέταρτο ομαδικό των Bulldogs, δεν έχουν να δώσουν άλλα. Εύστοχο στην πρώτη. Έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη χάσει. 58-52 το σκορ, πιέζεται και ο Γαλάνης, θα πάρει και το φάουλο από τον Πετρόπουλο. Τέταρτο ομαδικό των Mermidons, το τελευταίο που είχαν να δώσουν στο παιχνίδι. Τζόρτζ τώρα οργανώνει για τους Bulldogs. Τζόρτζ επιμένει. Θα πάει μόνος του. Θα στοχίσει από κοντά. Γραπώνει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Αφήνει στον Γαλάνη. Βασιλάκος για δύο. Θα ευστοχίσει. 60-52. Διαχείρος Βασιλάκου. Σκηνάς. Κάτι συμπαίκτη, βρίσκει έξω τον Καλόσακα. Καλόσακας πιέζεται, αφήνει στον Ψίκο. Και πάλι ο Καλόσακας ξεμαρκάρεται, ένα τρίποντο εκτός ισορροπίας και πάλι μπάλα στα χέρια του Καλόσακα. Θα στοχίσει υπό την πίεση του Γαλάνη. Βασιλάκος, επιστρέφουν σιγά σιγά οι Μέρμιντονς στην άμυνα. Τζόρτζ παίρνει και εκτελεί αμέσως για δύο. 62-52, στο συν 10 ξεφεύγουν πλέον οι γηπεδούχοι και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τους Mermidons. Για τρεις τώρα στο σίδερο. Το αμυντικό rebound, 1 και 17 ακόμα. Οι Bulldogs βρίσκονται πολύ κοντά στην νίκη με τον George εδώ από κοντά να ευστοχίσει ακόμα ένα καλάθι. 64-52. Και έχουμε το time out.
από το κέντρο θα γίνει η επαναφορά. Καλό Σακάς. Θέλω να κάνω μια ίστατη προσπάθεια εδώ. Η Μέρμιντονς αλλοιώνεται το σουτ του Ψίκου. Μπαλά φτάνει στον Λούβαρη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Βενέτη. Η γραμμή των βολών τώρα θα πάει ο Λούβαρης, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά από την πλευρά των Μέρμιντονς. Πολύ κοντά στη νίκη λοιπόν οι Bulldogs, πολύ κοντά στην ένατη νίκη. Ενώ τώρα ο Λούβαρης θα ευστοχίσει στην πρώτη. Θα βάλει και τη δεύτερη, 66-52. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα, το τρίποντο από τον Ψίκο θα το βάλει από την κορυφή ο Ψίκος, 66-55. Φάουλ τώρα από τον Πετρόπουλο, είναι αντιαθλητικό, επάνω στον Λούβαρη. Είναι αντιαθλητικό το φάουλ, εδώ τα λένε οι παίχτες των δύο ομάδων μεταξύ τους. Όλα πλέον έχουν κρυθεί, οι Bulldogs θα φτάσουν στην ένατη νίκη τους. Από την άλλη, οι Mermidons θα γνωρίσουν όπως όλα δείχνουν την τρίτη σερίτα. Εύστοχος στην βολή ο Λούβαρης. 68-55. Γαλάνης αλλάζει με τον Διαμάντη, δεν δείχνουν διάθεση. Θα εκτελέσουν ωστόσο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, θα το βάλει ο Διαμάντης, 71-55. Θα έρθει και το καλάθι από τους Mermidons για το 71-57. Λάθος εδώ τώρα από τους Bulldogs. Μικρή σημασία έχει εδώ που έχει φτάσει το παιχνίδι. Η μπάλα είναι για τους Mermidons. Με 25 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα. Από κοντά ο Βενέτης ανενόχλητος αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 71-59. Πιέζουν ψηλά οι Mermidons, θα κάνουν και το κλέψιμο. Ο Ψικός του γλιστράει για λίγο η μπάλα. Συγκρατεί. Στη γωνία ο Γαλλόσακας θα εκτελέσει για 3. Εύστοχος, 71-62. Ξεφεύγουν από την πίεση οι γηπεδούχοι. Ανενόχλητος ο Γεωργόπουλος. Θα κάνει το 73-62. Να δούμε αν θα είναι αυτό το τελικό σκορ. 2 δευτερόλεπτα ακόμα, θα κάνουν επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό σκορ. Οι Bulldogs θα επικρατήσουν 73-62 των Mermidons και θα πανηγυρίσουν την ένατη νίκη τους.